Μια φαινομενικά αθώα περιπέτεια με εισπνοή αερίου από μπαλόνι που προκαλεί εφορία, χαλαρώνει το μυϊκό σύστημα και τις αισθήσεις και ρίχνει τις αναστολές, αποτελεί την νέα βόμβα που σαρώνει την Ελλάδα, στέλνοντας στο νοσοκομείο Έλληνες και ξένους τουρίστες. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό διοχετεύεται μαζικά πλέον σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ δεν υπάγεται στον κατάλογο των ναρκωτικών ουσιών, αν και όπως τονίζουν οι επιστήμονες, θα έπρεπε. Μια φαινομενικά αθώα περιπέτεια με εισπνοή αερίου από μπαλόνι που προκαλεί εφορία, χαλαρώνει το μυϊκό σύστημα και τις αισθήσεις και ρίχνει τις αναστολές, να το υπογραμμίσουμε και αυτό, είναι η νέα βόμβα που σαρώνει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα και στέλνει στο νοσοκομείο Έλληνες και ξένους τουρίστες. Λοιπόν, αυτό λέγεται και hippie crack και είναι και κυκλοφορεί νόμιμα. Διότι είναι μεν γνωστό ως ηλαρητικό αέριο, νίτρο ή πρωτοξίδιο του αζότου και σε θερμοκρασία δωματίου αυτό είναι άχρωμο, δεν είναι έφλεκτο και έχει μια πολύ απαλή και γλυκιά μυρωδιά και γεύση. Η χρήση του ύπουλου και φτηνού ναρκωτικού γίνεται απλά με το μπαλόνι και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το κάνουν ανάρπαστο στην νεολαία. Το υποξίδιο και πρωτοξίδιο του αζότου έχει γλυκιά μυρωδιά και γεύση που προκαλούν ολιγόλεπτη εφορία. Το αέριο του γέλιου εισπνέεται πάντοτε μέσα από ένα μικρό μεταλλικό κουτί ή ακόμη καλύτερα από το μπαλόνι για να έχει προλάβει να ζεσταθεί επειδή είναι παγωμένο όταν βγαίνει από το δοχείο. Δυστυχώς δεν εμπίπτει σε καμία νομοθεσία και δεν μπορεί να ενταχθεί στα ελεγχόμενα φάρμακα ή στο νόμο περί ναρκωτικών καθώς το βρίσκει κανείς και σε σωληνάριο σαν πηγή για αγγλικά. Ή στα σωληνάρια που φτιάχνουν ανθρακούχο νερό στα διάφορα ας πούμε μπαρ κλπ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη χρήση του είναι η έλλειψη οξυγόνου. Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιηθεί σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι ένα αυτοκίνητο ή ένα δωμάτιο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος της ασφυξίας που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εγκεφάλου ή σε θάνατο από ασφυξία. Η υποξία συμβαίνει όταν κάποιος σταματά την αναπνοή του ή αναπνέει πολύ αμυδρά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του οργανισμού σε οξυγόνο. Είναι γνωστές οι ιστορίες με θανάτους σε πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου χώρου, κόσμου. Ακούστε όμως που χρησιμοποιείται κανονικά το συγκεκριμένο αέριο. Το χρησιμοποιούν οδηγοί αγώνων αυτοκινήτου. Το ρίχνουν στο ντεπόζιτο της βενζίνης για να ενισχύουν την απόδοση του κινητήρα τους. Οι αναισθησιολόγοι το αναμειγνύουν με οξυγόνο στις ναρκώσεις τους. Οι ειδικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου καθώς μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, επιληπτικές κρίσεις ή και ακόμη έμφραγμα. Ασφαλώς να απαγορευτεί η χρήση του και κυρίως να πούμε εδώ κυρία Παρασκευοπούλου ότι οι έμποροι που το εμπορεύονται το αναμειγνύουν και με άλλες ουσίες. Και επίσης ένα άλλο και άλλη δυσκολία στη διαχείριση των ιατρικών περιστατικών που έχουν από χρήση ηλαρυντικού αερίου είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς την ποσότητα που είναι τοξικό στον άνθρωπο. Σε άλλους ανθρώπους μια μικρότερη ποσότητα μπορεί να είναι τοξική ενώ σε άλλους μια μεγαλύτερη.